Να δούμε τι θα δούμε. Επίσης βλέπουμε το Monored. Το Monored να ξεκινάει. Διορθώνουμε και το σκορ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουν με momentarily. Θα δούμε ένα πολύ γρήγορο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να αλλάζουμε το live. Νομίζω ότι δεν θα προλαβαίνουμε τα spell. Βλέπουμε λοιπόν ένα lightning bolt πάνω στο Chronopoulos και ένα inquisition of Ozilek. Από το discard ένα δεύτερο. Ένα δεύτερο bolt. Θα σε θαραλέσω όπως θα αλλάξεις τους πόντους ενώ το πέρα θα να κάψει. Είμαι άλλους, θαραλέος, δε, δεν άλλους δύο πόντους από Hell Spark Elemental. 14. Γενικότερα είμαι πολύ θαραλέος στο να αλλάζω life points, τα burn σε real life. Πρέπει να έχω και ακόμα καλύτερη ανταπόκριση από τη Wizard το πώς αλλάζω στη ζωή. 14 νομίζω. 14. Ναι, ναι. Είναι 3 και 2 5 δεν είναι. 3 και 3. Hell Spark 3 και Lightning Bolt 3. 14. Γενικότερα το burn σαν deck. Λίγα λόγια για αυτό, επειδή το έχουμε δει. Είναι ένα deck το οποίο θεωρείται πάρα πολύ εύκολο στο να το παίξει, επειδή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Έχει δύο κάρτες πλέον που παίζουν, οι οποίες είναι το Skullcrown και το Flames of the Bloodhand, ώστε να μην μπορείς να έχεις πρόβλημα στο να. Άμα παίρνει ζωή ο άλλος. Να παίρνει ζωή ο άλλος. Είναι ένα deck το οποίο γενικά. Ιδιαίτερα δύσκολα plays. Απλώς είναι τα πάντα ναι, face. Είναι απλά πριν να τα φέρει. Νομίζω ότι έχει ένα καλό ματσάπ εδώ το. Τα green white είναι αρκετά αργό. Οπότε και να πάρει όλο το χέρι του δεν έχει νόημα γιατί το top του deck του είναι ακόμα εκεί. Ναι, 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 ναι. Οπότε εδώ πέρα έχουμε. Ένα flashback του Hellspark Elemental. Δεν είναι από την αρχή προλαβαίνω. Όλα τα damage του red. Θα δούμε. Έχει κι άλλο ένα Hellspark. Δεν θυμάμαι. Είναι, πετάχτηκε με το δεύτερο inquisition. Με το δεύτερο inquisition, ωραία. Okay, έχουμε flashback ακόμα, έχουμε ένα decay και προσπαθεί τώρα να κάνει stabilize το παιχνίδι. Τώρα μια καλή απειλή χρειαστεί να πιέσει την κατάσταση. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ κακή κάρτα. Ο Dark Confident. Dark Confident, το οποίο είναι το. Η έξτρα κάρτα δεν τη χρειάζεσαι. Η έξτρα κάρτα είναι σαν να του δίνει μια free burn. Ναι, 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 ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς κάρτες οι οποίες παίρνουν ζωή τεχνικά παίρνουν advantage versus το burn matchup. Όχι ότι έχει τόσο νόημα το advantage. Επίσης, τα κάρτες όπως τα Scavenging Goose, κάρτες. Το Scavenging Goose είναι πάρα πολύ δυνατό. Και βλέπω και το προσθέτω τις κάρτες του Sideboard, τα γενέστερο. Το οποίο το μάλλον. Κι άλλο Scavenging Goose, δεν είναι. Scavenging Goose. Ένα θρουν και θρουν είναι πολύ καλό, επειδή είναι 4 μάλλον 4-4. Να δούμε. Τεχνικά οι απαντήσεις στον Burn δεν είναι πολλές, οι απαντήσεις στον Burn είναι απλώς τέρατα. Να προσπαθήσουμε να επιβεβαιώσουμε το. Η ζωή, το τη ζωή του. Βασικά του Χρονόπουλου, το άλλο δεν μετράγε πάρα πολύ. Παναγιώτη του Καπάτου. Λοιπόν, για να δούμε. Πρέπει να Flames of the Bloodhand τέλος του γύρου. 4. Τα Lava Spike. Μου γράψει και λίγο ανάποδα τα Life Pin, αν πειράζει. Βασικά βλέπετε τους παίρνεις ανάποδα από ό,τι μου γράψει, αλλά δεν πειράζει, είναι κάτι που θα το διορθώσουμε. Η σημασία είναι ότι νομίζω ότι είναι στα 4. Ο Βασίλης, όπως τώρα προσπαθεί να επιβιώσει, είναι λίγο ζόρια τα πράγματα. Πες να είναι στα 4, νομίζω. Να είναι στα 4, μετά από ένα lava spike. Γενικά δεν τον βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση του Βασίλη, νομίζω ότι είναι ψιλοψητός αυτή τη στιγμή. Γενικότερα για να πετύχεις εναντίον του Burn πρέπει να έχεις κάποιο live gain, αλλιώς το πόσο, όπως είπαμε, δεν υπάρχει threat το οποίο να τον απειλεί αυτή τη στιγμή, οπότε και να το τελειώσουν τα Burn αυτός έχει πάρα πολύ χρόνο να τραβήξει κάποια καινούργια Burn spell. Και βλέπουμε κιόλας ότι το live του Καπάτο δεν απειλείται από κάτι αυτή τη στιγμή.
Οπότε, περιμένοντας να δούμε εδώ το play χρόνο. Ας δούμε τι μπορεί να κάνει ο Χρονόπουλος αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το σημείο σε περιμένουμε το Χρονόπουλο να πούμε ότι αυτό το τουρνουά, καθώς πλησιάζει στο μεγάλο του φινάλε, έχει διοργανωθεί από τα καταστήματα παιχνιδιών και επιτραπεζίων Κάισα Μαρουσίου, MTG Singles και Hobby Games. Είμαστε έτοιμοι για πάρα πολύ Magic αυτές τις δύο μέρες, οπότε και τον επόμενο μήνα γενικότερα έχουμε πολλά PTQ, έχουμε πολλά WMCQ. Πολλά. Όσα πολλά, μπορούμε. Πολλά, όσα μπορούμε. Έχουμε, πολύ Magic. Έχουμε πάρα πολύ Magic και... Εδώ πέρα έχουμε ένα... Τρία... Και είναι και δύο άλλα, Burn Spells ναι, και είναι Game. Game για τον Καπάτο, ένα μηδέν ο Καπάτος. Ένα μηδέν ο Καπάτος. Αυτή τη στιγμή πάμε λίγο... Επειδή νομίζω ότι τα games που έχουν νόημα είναι τα games post-board. Οπότε, τι μπορεί να κάνει ο Χρονόπουλος γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα βάλει το extra scavenging. Έχει... Νομίζω ότι θα βγάλει σίγουρα τα thought. Πάρα πολύ κακό συγκεκριμένο. Θα πάλι έξτρα μπιλί που είναι... στο Lingering Souls, το Engineered Explosives, το Scavenging Ghost, αυτές τις τέσσερις κάρτες βλέπουν σαν πιθανές. Και το matchup έπαιξε και δεύτερος, νομίζω ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Καθώς για ένα προβάδισμα στα μάνα, είχε τα οπότε και ήταν και πιο μπροστά στις Burn κάρτες που θα κάστερε. Από την άλλη πλευρά βλέπω Καπάτο, ο οποίο βλέπω ότι θα βάλει τα τρία καλύτερα ίνδυμα. Συμβού το σε να είναι σημαντικό. Είναι αρκετά καλό το Μολτερέι βέβαια να είναι σε τα green splash white. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Το Μολτερέι να θυμίσω ότι κάνει destroy target. Σε κλάντ κάνει και δύο damage στον παίκτη. Το sideboard plan για τον... Ένα ιδιαίτερα απλό sideboard plan για τον Καπάτο τον Παναγιώτη. Ιδιαίτερες εκπλήξεις. Συγχρίωσε γρήγορα το sideboard. Κυρίως το burn είναι... Νομίζω ότι κατηγοριοποιείται στα matchup το οποίο απλώς δεν έχεις πολύ καλές κάρτες, ούτε καλές κάρτες, είσαι απλώς εκεί λιγότερο κακές κάρτες. Εκεί βασίζεται και τον παίρνω να σε κερδίσει ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι πρακτικά εναντίον του. Ναι, γιατί οτιδήποτε hit δεν μπορεί να κάνει κάτι. Βασικά υπάρχουν άπειρα hate τα οποία απλώς κλείνουν όλο τον παίρνω. Το θέμα είναι ότι δεν πας σε ένα τουρνά περιμένοντας να παίξεις τον παίρνω. Ακριβώς. Versus Ben. Και εκεί βασίζεται και τον παίρνω σαν deck. Θα δούμε. Τώρα βλέπουμε ότι παίχτες είναι έτοιμος σαφλάρι. Παναγιώτης ακόμη κάνει κάποιο side out. Θα δούμε λιγάκι ακόμη. Σε αυτό το σημείο, καθώς οι παίκτες ανακατεύουν και ετοιμάζονται για τον επόμενο γύρο, άλλη μια φορά να θυμίσω ότι τα βίντεο αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube, Razor's Edge Gaming, καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook. Για περισσότερα νέα σχετικά με τα αγαπημένα σας καρτοπαίχνιδα, επισκεφτείτε σε λίγο καιρό το καινούριο μας website razorsgaming.gr. Είμαστε εδώ για να σας φέρουμε πάρα πολύ από όλα σας τα αγαπημένα καρτοπαίχνιδα. Ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα, όμως προς στιγμή ας επιστρέψουμε πίσω στο Magic, το οποίο έχουμε αρκετά καλά μάτς αυτή τη στιγμή και έχουμε μάτς τα οποία κρίνουν την αρχή μιας quite possibly αρκετά σημαντικής καριέρας, ανάλογα πώς θα τα πάει κάποιος. Το θέμα είναι ότι το PTQ είναι εκεί πέρα που όλα τα όνειρα ξεκινάνε για τον οποιοδήποτε, για τον οποιοδήποτε παίκτη. Και ας δούμε τώρα αν το όνειρο ξεκινάει με τον Burn. Αν το όνειρο ξεκινάει με ένα Mountain. Η αλήθεια είναι ότι τον Burn είναι ένα κλασικό τέκτο που μπορεί να σε πάει αυτά, αλλά δύσκολα κρίνεται. Ναι, ναι. Κάπου συνήθως βρίσκει. Κάπου έναν τείχο τον παίρνει και κάπου χάνει αυτό. Συνήθως σε όλα τα card games ισχύει το ίδιο. Υπάρχει πάντα ένα deck το οποίο επιτίθεται μόνο στη ζωή του άλλου, αγνοώντας όλα τα άλλα. Ναι, αγνοώντας όλα τα άλλα. Και παρόλα αυτά ενώ και πάντα είναι καλό όταν δεν το περιμένει κάποιο. Ναι, 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 ναι. Και έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί όσο διαφορετικά και αν είναι αυτά τα card games, πάλι έχει τέτοιο. Πάντα ισχύει. Υπάρχει πάντα. Από την αλήθεια ότι είναι και στρατηγική.
διαλέγουν παίχτες επειδή δεν έχουν κάποια εμπειρία σε μεγάλα event και θέλουν να είναι μια πιο safe επιλογή. Εξισώνει λίγο το skill gap που μπορεί να υπάρχει, αυτή τη διαφορά έκανε δηλαδή. Ισχύει, τα red decks πολύ συχνά πιστεύουν όλοι πανεύκολα. Η συγκεκριμένη έκδοση του burn που βλέπουμε είναι αρκετά εύκολη. Πάντως δεν είναι όλα τα red decks εύκολα και είναι πολύ εύκολο να χάσει κάπου ένα damage και να χάσει όλο το παιχνίδι. Γενικότερα αυτό το υποστηρίζω και το υποστηρίζω και σε άλλα παιχνίδια. Ότι το ότι ένα deck είναι πάρα πολύ απλό, πολλές φορές θα δεις το skill του deck αυτό όταν δεν είναι το favorable matchup. Θα δεις όταν θα πρέπει να κάνεις judgment calls με limited information. Θα παίρνεις value από πράγματα τα οποία είναι πολύ λίγα και μικρά. Λοιπόν, έχουμε εκεί και από τους δύο παίκτες. Ξεκινήσουμε να κάνουμε βέντε γρήγορο εδώ και. Με ένα rift bolt. Το οποίο γίνεται suspend. Τον άλλο γύρο θα έχουμε το damage. Και έχουμε το Χρονόπουλο, ο οποίος θα πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο από το προηγούμενο game. Θα παίξει και πρώτος τώρα, νομίζω ότι θα είναι πιο safe. Πιο πολλές ελπίδες να κερδίσει στο συγκεκριμένο matchup. Μετράει τις επιλογές του. Κάποιο play έχει δεύτερο γύρο, πιστεύω. Θα προσπαθήσει να κάνει maximum life και το damage που θα χάσει από κάρτες είναι. Τάρμα, ο οποίος είναι 0-1 αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι και bait. Μπορεί να βάλει σε μια διαδικασία σκέψη για το που θα κάνει το rift bolt. Ο αντίπαλος. Και εδώ είδαμε ότι το σκέφτεται όντως. Ναι. Και όντως το κάνει. Πάρα πολύ καλή κίνηση από το Χρονόπουλο εκεί πέρα που περίμενε. Χρησιμοποιεί τις κάρτες τόσο δυνατόν καλύτερα. Γιατί αυτά τα 3 damage μπορεί μετά να ήταν lethal κάποια άλλη στιγμή του παιχνιδιού. Πασάρει το γύρο στο Χρονόπουλο Καπάτος, ο οποίος θα τραβήξει. Και αυτή τη στιγμή θα ήθελε να δει ένα σκάβανε γκουζ, πιστεύω, με ένα untap land, έτσι, για να υπάρχει. Ισχύει, βλέπουμε ένα Inquisition of Kozilek, το οποίο θα πάρει σε response ένα Skullcrack, το οποίο θα είναι 3 damage. Γενικότερα το Modern, πιστεύω ότι το Burn Deck στο Modern είναι viable, καθώς υπάρχουν αρκετές κάρτες που κάνουν 3 damage σε πάρα πολύ χαμηλό mana, το οποίο... Είναι πολλές κάρτες που κάνουν αυτό ακριβώς, το ακριβώς το 3 damage. Ναι, τεχνικά είναι η ίδια κάρτα, όσον αφορά το Burn Deck, όλα είναι Lightning Bolts. Βλέπουμε τώρα ότι έχει αρκετές επιλογές στο χέρι, βλέπουμε ένα Shard Volley, στην άκρη βλέπω ένα Spark Elemental και άλλες δύο κάρτες διαλύζουν. Τώρα θα δούμε στο σηκώ στο χέρι του Βασίλη, θα δούμε. Βλέπει και το χέρι του να δει ποιες είναι οι επιλογές του. Με το που σηκώσει στο χέρι του είναι το Glare μόνο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ σημασία. Νομίζω το ότι Shard Volley είναι. Βλέπω, σίγουρα βλέπω. Βλέπω ένα Flames of the Blood Hunt, ένα Hell Spark Elemental. Με ένα Flames of the Blood Hunt, ένα Hell Spark Elemental και ένα Spark Elemental. Αυτά τα τρία είναι κάρτε. Hell Spark, Spark και Flames of the Blood Hunt. Και βλέπουμε ένα Scavenging Ooze. Το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ένα πλεονέκτημα, δεν καίγεται. Δεν καίγεται. Το Scavenging Ooze περίεργο αυτή τη στιγμή δεν καίγεται επειδή δεν υπάρχει κάποιο burn spell. Στο κέντρο του καπάτου βλέπουμε 6 damage. Και τώρα θα ακυρώσει και το. Τέτοιο, θα ακυρώσει και το Graveyard Ability από το. Hell Spark Elemental. Τώρα θα κάνει remove 2 το Hell Spark σίγουρα. Πρέπει να είναι στα 11, νομίζω, ο Χρονόπουλος, αλλά θα ξαναπάρει life 12, σίγουρα θα το πάει στα 4, οπότε θα έλεγα ότι θα το κάνει 13, κάνει τα σιριμού και κάποιο άλλο κρίτσο, νομίζω ότι εκεί θα κοιτάξει. Μπορεί να έχει κάνει ένα, στο 12 να δούμε. Κάνει κι άλλο, νομίζω, δύσκολο να μείνει στο 4. Αν θέλει να παίξει κάποιο άλλο spell, όχι, κάνει άλλα 2, το κάνει 5. Αλλά γιατί 2. Πρέπει να ουσιαστικά να επιτεθεί. Πρέπει να ασκήσει πίεση. Θα πάει στα 14, στα 14 και θα πάει στα 15. Καπάτσο Παναγιώτης με ένα attack. Νομίζω και αυτή τη στιγμή το μάτς είναι πολύ υπέρ του Χρονόπουλου. Με τις κάρτες που στο χέρι δεν μπορεί να χάσει. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο τώρα να ξεφορτωθεί το 5-5 και απ' την άλλη έχει μόνο να φέρει στο δουλειά χάνει με 4 damage. Το θέμα με ο τρόπος να νικήσει οποιοδήποτε burn deck σε οποιοδήποτε game πιστεύω είναι ότι τα τέρατα είναι πηγή συνεχόμενου damage. Ενώ τα spells κοστίζουν κάρτα, το ooze θα είναι κάτω κάθε γύρο και όντως θα γράψει. Για 8, από το τρίτο και το ooze. Οπότε στα 7, με το καμπάτο να πηγαίνει στα 7. Και απειλή με lethal ooze, το έχουμε δει πάρα πολύ γρήγορα games. Εδώ πέρα έχουμε το cast. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το σκουπ. Θα είναι σκουπ τώρα. Δεν μπορεί να βγάλει 14 ζωή κάπως ρεαλιστικά αυτή τη στιγμή, οπότε έχει mountain.
Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα να πει go εδώ πέρα. Έχει ένα κακό go νομίζω. Θα το τραβήξει, θα ξυπνήσει το τρίτο. Έχει ακόμα ένα γύρο το οποίο απλώς το game αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει. Πάνει με το τρίτο, μπαίνει μέσα με το ουζ. Μάλλον δεν έχουμε απολογήσει κάποιο damage. Μάλλον δεν έχουμε δει κάποιο damage σωστά. Δεν ξέρω, πάντως δεν έχει σημασία. Πολύ είναι σκούπα από την πλευρά του Καπάτου. 1-1, ένα πολύ γρήγορο 1-1. Γενικά μεγάλο πλεονέκτημα. Το αν θα παίξει πρώτο ή ναι. Το παίρνει δηλαδή, παίζει, είναι πολύ χειρότερο το εκπέζοντα δεύτερο από ότι αν ναι. Νομίζω ότι επίση ένα deck το οποίο έχει πρόβλημα πάρα πολύ με τα Mulligan είναι το burn. Το... Κάθε κάρτα που χάνει. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο από το πλήμα Mulligan. Φαίνεται είναι εντελώς σημαντικό όταν παίρνει Mulligan. Διότι νομίζω ότι κάθε κάρτα που θα καστάρει είναι... κοστίζει περίπου 30 damage. Ναι. Οπότε θέλει να καστάρει 7 κάρτες. Κάθε φορά που χάνει μια κάρτα, σαν να παίζει με τις πιθανότητες ανάποδα. Αυτή τη στιγμή να πούμε κιόλας ότι το γεγονός ότι ο Καπάτος στο τελευταίο game επιλέγει αν θα παίξει πρώτος δίνει και σημαντικό πλεονέκτημα καθώς είχε και μια αλφα άνεση, αν μπορούμε να την πούμε, να χάσει το δεύτερο game. Πάντως τα παιχνίδια έχουν κλείσει φυσιολογικά, δηλαδή νομίζω ότι από main deck και παίζοντας πρώτος ο Καπάτος θα έπρεπε να κερδίσει το πρώτο game. Δεύτερο ουσιαστικά έχει μια πολύ καλή αρχή όπλος με discard και το scavenge boost και το κέρδισε live. Και έγινε μεγάλο και μπόρεσε να το καθορίσει, να τον πιέσει πάρα πολύ τον Καπάτο. Θα πάμε σε ένα τρίτο game αρκετά γρήγορα επίσης. Θα τονίσουμε ότι μετά το τέλος περιμένουμε το guest star μας πρώτη. Ξέρω ότι ανεπομονείτε να τον δείτε. Πολύ σίγουρος ότι ανεπομονείτε. Έχουμε να πούμε κιόλας ότι υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο... Μ' αρέσει που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πέρσι για ελληνικό τουρνουά, καθώς το να μιλάς ελληνικά είναι λίγο περιοριστικό σε live streams. Είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, η οποία έχει αναγκαστικά ένα μικρό community. Και το γεγονός ότι μας βλέπουν και ξενόγλωσσοι θεατές, σημαίνει ότι το Magic είναι και λίγο σαν παγκόσμια γλώσσα. Ναι, είναι σαν παγκόσμια γλώσσα, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να μας ακούει και να μην καταλαβαίνει τίποτα, αλλά βλέπει τις κάρτες, βλέπει τα plays, καταλαβαίνει αμέσως τι γίνεται. Καταλαβαίνει τα σκορ που βλέπει επάνω, όσο είναι κλπ. Βλέπει ότι. Καταλαβαίνει το Magic. Καταλαβαίνει το παιχνίδι. Ναι. Είναι ωραίο να το βλέπεις. Είναι σαν να βλέπεις πόσο ώρα και να μιλάνε άλλη γλώσσα. Και πάλι μπορείς να. Πάλι μπορείς να παρακολουθείς. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποιες άλλες αλλαγές στο site. Μπορείτε να το τσεκάρουμε δύο παίκτες. Και πάμε να πούμε δυναμικά στο τελευταίο γύρο του Swiss. Να τονίσουμε ότι. Τους, μάλλον θα κάνει clear out το Swiss, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος είναι πολύ. Θα μπορέσει να ξεκινάει όλα τα παιχνίδια ως πρώτος. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Κυρίως για τον Burn, αλλά και, και όλα τα decks θέλουν να παίζουν πρώτα. Αυτή τη στιγμή, να πούμε κιόλας, καθώς οι παίκτες ανακατεύουν, αφού έχουμε κενό χρόνο, έχουμε πολύ Magic και πολύ μεγαλύτερα τουρνουά αύριο. Το οποίο θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά το τέλος των Swiss Rounds. Να πούμε λίγα λόγια για το WMCQ. Ίσως μπορούμε να έχουμε τον μόνο παίχτη το οποίο έχει κάνει qualify αυτή τη στιγμή από τους πόντους εδώ να πει κάποια λόγια, άμα μπορέσουμε να το βρούμε. Θα το καταφέρουμε. Θα το καταφέρουμε. Θα το ψάξουμε. Θα το κοιτάξουμε. Γενικότερα είχαμε και στο... Την προηγούμενη χρονιά είχαμε ένα πάρα πολύ καλό World Magic Cup, καταφέροντας να φτάσουμε στην οκτάδα, αν δεν κάνω λάθος, με το Σίμω, νομίζω, σαν αρχηγό της ομάδας. Είχαν μια πολύ καλή εμφάνιση. Η οκτάδα ή η 16, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω ότι 16 ήταν, δεν έχει σημασία, ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση. Γενικά το World Magic Cup είναι και ένα συνδυασμό των εκπλήξεων, γιατί ας πούμε, το κέρδισε η Chinese Taipei. Πώς είναι ένα στο οποίο έχουν ελπίδα όλες οι χώρες. Λοιπόν, ξεκινάμε βλέποντας ένα Mulligan από τον Καπάτο. Βλέπουμε αν θα κρατήσει χέρι ο Χρονόπουλος. Το Mulligan που λέγαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό στο Burn. Το Mulligan είναι πολύ σημαντικό στο Burn και γενικότερα αυτό που θα ήθελα να δει το Burn φαντάζομαι είναι ένα χέρι με
ένα-δύο lands και. Νομίζω ότι πολύ σημαντική κάρτα είναι ότι μάλλον θα είναι το Copy Guide παίζοντας πρώτο, διότι θα μπορέσει να γράψει παραπάνω από τρία damage σαν μία κάρτα, το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο για τον Burn. Είναι η μόνη κάρτα που μπορεί να το κάνει και η άλλη κάρτα είναι το Hellspark Elemental Flashback όμως. Και το θέμα είναι ότι το Goblin Guide αυτή τη στιγμή από το deck του Χρονόπουλου, αν δεν υπάρξει κάποιο Abrupt Decay μετά, το να του κάνεις Dismember, ας πούμε, δεν έχει νόημα. Το να του. Το να προσπαθήσεις να του κάνεις. Με ένα Keep. Λοιπόν, ένα Rift World πάλι. Το οποίο γίνεται Suspend. Ο γύρος για το Χρονόπουλο, ο οποίος θα τραβήξει και ας δούμε, επεξεργάζεται το χέρι του, έχει 8 κάρτες και αυτό του δίνει αρκετές επιλογές για να βρει τις σωστές κάρτες. Θα προσπαθήσει να αποφύγει τα άσκοπα χαμένα life losses από Fetchlands. Τώρα θα μετρήσει τις επιλογές του. Το Aggressive Rift Bolt Suspend δείχνει ότι υπάρξει κι άλλο burn spells στο χέρι του. Στο χέρι πάντα. Το πρόβλημα γενικά του παίρνουν πίσω το Skullcrank και το Blood Hunt δεν τα αρκετάρουν creature, καταρρύνουν μόνο παίκτη, οπότε δεν μπορεί να υπάρχει backup plan σε περίπτωση που θέλει να σκοτώσει κάποιο creature, να γίνει removal δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτό το Mars Flash, το οποίο το σκέφτεται ο Χρονόπουλος, αν θα το σκάσει και αν θα φέρει και τι θα φέρει. Τώρα, εγώ νομίζω ότι ο Βασίλης σκέφτεται τα plays του για τον δεύτερο και τον τρίτο γύρο, όχι τον επόμενο. Πάει στα 17. Πάει στα 17 από το Rift Ball και. Πάει στα 14, στα 13 θα τον έβαζα εγώ κατευθείαν με το ability του Fetch. Είναι ένα Hellspark Elemental, τα ability του Fetch στα 13. Ο οποίος θα ψάξει τον deck του, ας δούμε τι θα βρει. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οτιδήποτε βρει θα έρθει into play tapped. Ή άμα παίζει κάποιο basic, όχι, είναι ένα overgrown tomb, το οποίο θα έρθει τα παρισμένων. Δύσκολα να έκανε κάτι. Έχουμε κάποια διαφωνία των παιχνών. Μάλλον κάτι συζητάνε, δεν νομίζω. Σε αυτά τα plays θα μπορούσε να υπάρχει διαφωνία. Είδαμε λοιπόν επίσης ότι το game που κέρδισε ο Καπάτος ξεκίνησε κάπως έτσι. Ξεκίνησε με turn 1 Rift Ball σε turn 2 Burn Spell. Πάντως, βέβαια, πάντα κάπως έτσι ξεκινάει το Burn. Τώρα ο κρίσιμος γύρος θα είναι αυτός και ο επόμενος. Εκεί θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι χέρι έχει κρατήσει ο Καπάτος, τι απαντήσεις έχει ο. Το πιο πιθανό είναι τώρα ότι θα κάνει κάποιο discard, κάποιο κοζιλεκτικό. Κοζιλεκτικό. Τώρα, βέβαια. Έχοντας το χέρι το οποίο έχει. Shard Volley. Shard Volley. Ένα Lava Spike. Ένα Lava Spike. Και νομίζω είναι Land. Νομίζω είναι το άλλο. Λογικά το Shard Volley. Shard Volley θα. Ναι. Τώρα είναι η φάση που τον παίρνει, έχει φτάσει στο top deck. Και αυτή τη στιγμή τον Burn δεν θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση με τον αντίπαλό του στα 13 ζωή. Νομίζω καθώς ότι αν ένα Scavenger Goose έρθει στο ταμπλό με τρίτο γύρο, με τρία μάνα, νομίζω πάρα πολύ δυνατό. Θα δούμε. Ότι βλέπω. Άλλο ένα Fetchland. Το οποίο ας δούμε. Αν φέρει κάποιο Shockland, αυτό ίσως να είναι αρκετά καλό για τον Burn. Βλέπω ένα Forest όμως που πάει στα 12. Το οποίο δεν ξέρω τι έχει το κάνει για να δούμε. Λέει, έχει ένα Graft Ticker's Cage, το οποίο κλείνει το Hellspark Elemental. Ένα πολύ περίεργο play και πολύ ωραίο, για να δούμε λοιπόν. Ένα Molten Rain from the top. Το οποίο θα κάνει 3 damage, 2 damage στον. 2 ή 3. Νομίζω ότι είναι 2 damage. Κι εγώ είναι 2. Στα 10. Ένα Lava Spike έχει μείνει στο χέρι και ένα Hunt, να δούμε πως είναι αρκετά καλό. Λέει είναι επιβεβαιώσει με το Monterrain γιατί με δίκιο, αλλά ποτέ δεν πρέπει να είσαι 100% σίγουρος για κάτι. Κάνει 2 όπως κάνει λέγαμε. Κάνει 2 damage όπως λέγαμε. Για να δούμε τώρα, βλέπουμε ένα Ooze το οποίο τρώει ένα. Νομίζω ότι είναι ένα Rift Ball καστάριστο from the top. Οπότε είναι στα 10 και έχει μόνο ένα Lava Spike. Scrubs Dicker's Cage. Δηλαδή στα 7 ουσιαστικά είναι ο. Στα 7 είναι ο Χρονόπουλος ουσιαστικά με το Lava Spike. Το παίζει from the top το παίρνει. Για να δούμε λοιπόν. Άλλο. Lava Spike στα 7. Lava Spike στα 7 και αυτή τη στιγμή η ζωή. Τώρα νομίζω ότι είναι οι δύο επόμενοι γύρι θα είναι πολύ σημαντικοί για το. Βλέπουμε ένα Thran. Run the last roll και αυτή τη στιγμή ο Χρονόπουλος. Ο χρόνος πιέζει τώρα το Χρονόπουλο. Προσπαθεί να τελειώσει, να ασκήσει αρκετή πίεση στο Καπάτο πριν ο Καπάτος τραβήξει. Τεχνικά ο Καπάτος αυτό που θέλει να δει είναι κάθε γύρω μία Burn Spell από το top του deck. Ναι, ναι, ναι. Και
έχουμε. Τώρα κάνει κάποια σκέψη για τους παίκτες του. Λοιπόν, υπάρχει μια αγωνία, τώρα είναι η φάση που υπάρχει αγωνία στο... Ποιος δεν έκανα καλό το πτέκνικ στο ρίχτ, το ρίχτ μπότητα από το... Μέρνος το είχε removal για το σκάβιτζι. Μπορεί να σόβερε το παιχνίδι. Ας τώρα ουσιαστικά οι σκέψεις του χρόνου για το αν θα φάει κάποιος άλλος πόνους ή απλά θα μπει μετά. Γράφει 7. Στα 13... Τώρα έχουμε το κλασικό... Δεύτερο land, fetch, go. Fetch. Το σκάλ... ένα fetch που παίζει το deck του Καπάτου. Ένας... Μόνο μία κάρτα στο χέρι και είναι στα 7. Κάποιο λόγο που πιστεύεις ότι παίζει το Skull Tarn. Μια φορά. Ναι. Πιστεύω ότι απλά δεν έχει άλλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο λόγο που κάνει αυτό. Συμβαίνει αυτό, δεν είναι περίεργο. Καθώς έτσι είναι πολύ δυσέβρετα. Ναι, και είναι ίσως το απαγορευτικό σημείο για κάποιους παίκτες να μπουν. Το παίρνει, δεν υπάρχει λόγος να παίζει όσο πολλά φέτς. Μπορεί εφόσον είναι μόνο red έκδοση, γιατί υπάρχουν και κάποιες σπλάς μαύρο, σπλάς άσπρο, σπλάς και τα δύο χρώματα. Ο λόγος προφανώς είναι ότι έτσι τεχνικά έχει λιγότερα lands στο deck σου. Αν το σκάς δεν θα τραβήξει lands αυτό το deck μετράει πολύ. Αλλά βλέπω το Καπάτο δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή να πιέσει. Δεν σκάει το fetch land όπως παρατηρούμε ο Χρονοπούλος παρά μόνο σε περίπτωση που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να φάει το extra damage. Ναι, θα κάνει attack. Κάνει... Θα κάνει attack. Κάνει attack με το 7 στον Καπάτο. Νομίζω θα φάει, νομίζω θα πάει στα 6 και απλή με game αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα Hellspark Elemental. Το θέμα είναι πάει στα 4, αν έχει ένα flame shot right hand, κερδίζει. Μπορεί και να κερδίζει τώρα αυτό που θα πρέπει να κερδίσει. Αν έχει κάποιο removal, θέλει να γλιτώσει κάποιο damage, δηλαδή με ένα brave decay αυτή τη στιγμή, αν της κάσει τα δύο fetch, δεν ξέρω αν έχει basic lands στο deck του, είναι περίεργο. Έχει κάποιο... Μπορεί να έχει κάποιο δυσμένο event, δυσμέμπερ, θα αριστώ θα φύγει. Αν έχει δύο swamp στο deck να φέρει, ώστε να μπορέσει να κάνει μια στιγμή να τσεκάρουμε τη λίστα του. Ας δούμε τη... για να δούμε τις επιλογές που θα... Έχει δύο swamp στο deck. Έχει δύο swamp στο deck, οπότε άμα έχει κάποιο δυσμέμπερ θα μπορεί... Μπορεί να τα καστάρει, να φέρει, να πάει στα 5 και να κάνει ένα δυσμέμπερ. Στο Hellspark Elemental, αλλά απλά να μην ξεχνάμε στο combat. Ναι, οπότε με 5 νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό play. Αν το έχει φυσικά έτσι, γιατί δεν γνωρίζουμε το χέρι του Χρονόπουλου αυτή τη στιγμή. Θέτουμε ότι έχει κάποιες απαντήσεις. Ενώ αν έχει decay, βλέπω ότι παίζει μόνο ένα forest. Μπορεί να καστάρει decay. Οπότε αυτό, το μόνο out αυτή τη στιγμή του Χρονόπουλου είναι να έχει. Είναι και το slaughter pack που έχει στο χέρι, υπάρχει το Dark Blast, κάποια πράγματα που. Έξεπλουχε. Βέβαια ότι αν είχε Dark Plus που είχε κάνει ήδη. Οπότε ας δούμε και όλο το μυστήριο του τι έχει στο χέρι το Χρονόπουλος, ναι, ναι, ναι. Το οποίο το κρατάει καλά κρυμμένο από εμάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει... Δεν υπάρχει κάποιο judge call, έτσι. Δεν γνωρίζω κάτι, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο judge call. Νομίζω ότι απλά ο Χρονόπουλος μπορεί να ρωτάει κάτι του judge, κάποιες περιπτώσεις. Γιατί τον έχω δει ότι είναι γυρισμένος, οπότε λογικά ναι, ναι, μάλλον μιλάει σε κάποιο judge. Σκέφτεται αυτή τη στιγμή τις επιλογές του. Θέλαμε να μάθουμε τι συμβαίνει. Ναι, υπάρχει ένα judge call το οποίο θα κοιτάξουμε. Γνωρίζουμε για ποιο λόγο υπάρχει. Οπότε θα κοιτάξουμε τώρα να δούμε για ποιο λόγο έχει καλεστεί ο judge. Έχουμε ένα pause στο παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς παίζει. Είμαστε αγωνία, είναι ο κρίσιμος γύρος αυτή τη στιγμή. Ίσως να υπάρχει κάποια διαφωνία στα life points. Πάρα πολύ πιθανόν. Εγώ το έχω κάνει αυτό σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε. Το judge call ήταν ότι ο Χρονόπουλος ζήτησε να δει τη λίστα του.
αυτή τη στιγμή. Μάλλον δεν είναι σίγουρος για κάτι στο deck του, για το πόσα swamps παίζει. Οπότε, αυτή τη στιγμή, καθώς ο Χρονόπουλος περιμένει τη λίστα του, ας δούμε τώρα... Αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Γιώργος, το θέμα είναι αν ο Καπάτος έχει κάποιο άλλο burn spell. Ο Χρονόπουλος λογικά θέλει τη λίστα του, γιατί μπορεί να μην είναι σίγουρος σε καταστάσεις υψηλής πίεσης. Πολλές φορές οι παίκτες δεν είναι σίγουροι για το τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο deck τους. Κάποιες φορές πολλά. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο παιχτών. Πολύ συχνό φαινόμενο παιχτών. Ο Τζατ θα δώσει ένα time extension στους παίκτες. Οπότε, εδώ πέρα είναι το scoop. Και ο Χρονόπουλος λογικά κερδίζει. Καθώς ο Καπάτος δεν φαίνεται να είχε κάτι. Θα σιγουρέψουμε το αποτέλεσμα. Και θα έχουμε τον Γιώργο πάρα πολύ σύντομα κοντά σας. Οπότε, ο Χρονόπουλος λογικά κέρδισε. Και ένα Χρονόπουλος, γιατί δεν είχε τελικά κάτι. Απλά είχαμε μια τεχνική δυσκολία για μια ερώτηση του Χρονόπουλου. Γιατί αν έχει δύο swamps στο deck του, ναι. Ήταν αυτό που είχαμε μανατέψει εξ αρχής. Οπότε, αυτή τη στιγμή έχουμε το 2-1.